επηρεάζει. Προκαλεί σε άλλους θαυμασμό και σε άλλους σκληρές επικρίσεις. Όμως το πρόγραμμα που διαμόρφωσε ο Γιάν Φάμπρ για το ελληνικό φεστιβάλ βρήκε απέναντί του ολόκληρο τον κόσμο του θεάτρου, του χορού και της μουσικής. Ένας καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί να θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Ο κύριος Φάμπρ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ο υπουργός πολιτισμού τι κάνει. Η χώρα μου τι κάνει. Τι γινόμαστε, ας πούμε, αποικία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πού είναι ο πολιτισμός μας. Εμείς παράγουμε τον πολιτισμό της χώρας μας. Το εξοργιστικό είναι το πλαίσιο, το βελγικό φεστιβάλ. Αυτό είναι που μας ντροπιάζει όλους, καλλιτέχνες και θεατές. Αυτός έγινε γνωστός μόνο και μόνο γιατί έκανε όλες αυτές τις ακρότητες. Και τώρα παίρνουμε αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να το ψάξουμε, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, και τον βάζουμε εδώ πέρα και γίνεται αφεντικό στο δικό μας το χώρο. Και τι έχει μείνει σε αυτό. Σε αυτή τη χώρα δεν έχει μείνει τίποτα άλλο εκτός από τον πολιτισμό. Τι ζητάμε. Και αυτό είναι, τι ζητάμε, να παραιτηθεί. Ο καλλιτέχνης έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Ο πολιτικός όμως, ο υπουργός, πρέπει να αποφασίζει πάντα σκεφτόμενος το σύνολο. Αυτή είναι η διαφορά. Ο καλλιτέχνης είναι ένας. Ο πολιτικός, ο υπουργός είναι όλοι. Γιατί δεν βάζουμε παλώμενα πέι σε όλα τα υπουργεία και να κάνουμε δεύτερη γλώσσα τα φλαμανδικά. Είναι μια οργή, ναι, η οποία προσπαθεί να τη θασέψει τον εαυτό της, γιατί αλλιώς δεν θα βρει κανένα στόχο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να τη θασέψουμε την οργή μας και να τη διοχετεύσουμε, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε ένα κοινό αίτημα. Δεν είναι σωστό και δεν επιτρέπεται να έρχεται κάποιος, ο οποιοσδήποτε, είτε Έλληνας ή ξένος, και να αγνοεί τελείως, να δηλώνει ότι αγνοεί και να περιφρονεί τους Έλληνες δημιουργούς και την ελληνική δημιουργία γενικότερα σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε τα λατώματά μας, έχουμε τομείς που τα κάναμε λάθος, αλλά όχι στον πολιτισμό, ρε παιδιά. Δεν χρειαζόμαστε τόσους ξένους σε όλους τους τομείς για να διευθύνουν, να διοικήσουν τον πολιτισμό της Ελλάδας. Και εν πάση περιπτώσει το θεωρώ και πάρα πολύ προκλητικό τον τρόπο που έρχεται ο άνθρωπος αυτός. Δεν περιμέναμε τον κύριο Φάμπρ να έρθει να μας κουνήσει το δάχτυλο, ούτε να μας κάνει σεμινάρια, να μας εκπαιδεύσει ως ανεκπαίδευτους πολίτες της Ψαροκόστανας. Μας θίγει τρομερά. Φέτος δηλώθηκε από τον τωρινό καλλιτεχνικό διευθυντή ότι θα γίνει καμία ελληνική παραγωγή. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, τη στιγμή που το ελληνικό φεστιβάλ ήταν το μόνο, ο μόνος τομέας πολιτιστικά που έδινε την δυνατότητα σε ανθρώπους να δουλέψουν το καλοκαίρι. Τίθεται θέμα παρέτησης του κυρίου Μπαλτά. Υπάρχει μια θέληση ενός μεγάλου κομματιού των καλλιτεχνών από όλους τους χώρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο θέατρο Σφενδόνη να παραιτηθεί ο κύριος Μπαλτάς και θα τεθεί θέμα παραίτησής του. Κύριε Μπαλτά μου, προφανώς το κοντινότερο που έχετε φτάσει στην Επίδαυρο είναι η ταβέρνα του Λεωνίδα στο Λιγουριό. Δεν εξηγείτε αλλιώς πως δεν ενημερωθήκατε πως όλο και κάτι κομπάρσι ξέπεσαν, κάτι σκηνοθετάκια της πλάκας. Ένας Πίτερ Χολ, ο Πέτερ Στάιν, Ρόμπερτ Στούρουα, Ρονκόνι, Όστερ Μάγερ. Στο κατάμεστο θέατρο Σφενδόνη έδωσαν το παρόν όλες οι γενιές του θεάτρου, του χορού και της μουσικής σε μια προσπάθεια να οργανώσουν τη διαμαρτυρία τους για τη μονομέρεια του προγράμματος που σχεδίασε ο Βέλγος καλλιτέχνης Γιάν Φάμπρ για το φετινό ελληνικό φεστιβάλ. Ένα πρόγραμμα που κυριαρχείται από βελγικές παραγωγές, πολλές από τις οποίες έχουν την υπογραφή του ίδιου του Φάμπρ. Οι καλλιτέχνες κατέληξαν σε ψήφισμα με το οποίο ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Πολιτισμού Αριστίδη Μπαλτά αλλά και του Γιάν Φάμπρ από τη διεύθυνση του φεστιβάλ. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από την αρχή της εβδομάδας και οι φωνές διαμαρτυρίας έφτασαν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Στην χθεσινή μου συνάντηση με τον Γιάν Φάμπρ, τόνισα την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις ελληνικές παραγωγές του φεστιβάλ. Τι καλύτερο βέβαια μπορεί να περιμένει κανείς από έναν υπουργό πολιτισμού, ο οποίος κατήντησε τον πολιτισμό μόνο να είναι τα κείμενα του Σάβα Ξηρού και η αριστερή ιδεολογία της Τσουτσούνας. Το απόγευμα το ελληνικό φεστιβάλ ανακοίνωσε την απόφασή του να συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τις προτάσεις Ελλήνων δημιουργών που είχαν υποβληθεί στο φεστιβάλ αλλά αγνοήθηκαν από τον Γιάν Φάμπρ.